17 Μαρτίου 2019. Γήπεδο Μολυνό. Wolves εναντίον Manchester United σε νοκάουτ αγώνα για τα προημιτελικά του κυπέλου Αγγλίας. Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο κόντρα σε αυτή του Ole Gunnar Solskjaer για μια θέση στην τετράδα της αρχαιότερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Οι γηπεδούχοι που την εποχή εκείνη έκαναν μια εξαιρετική πορεία και βρίσκονταν στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα, απείλησαν στο 43 με τον Ρομέρο να αντιδράει εντυπωσιακά σε σου του Ντιόγκο Ζώτα. Ο τερματοφύλακας της United απομάκρυνε και στο 55 την κεφαλιά του Χιμένεθ. Λίγο αργότερα ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης είπε όχι και στο δυνατό σου του Μουτίνιο. Η Wolves ήταν εμφανώς ανώτερη και άνοιξε το σκορ στο 70. Ο Μεξικανός Ραούλ Χιμένεθ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ρομέρο μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, πετυχαίνοντας το 15ο γκολ του στη σεζόν. Η μορφή του παιχνιδιού παρέμεινε η ίδια με τη Μάντσεστερ να αδυνατεί να προβάλλει αντίσταση. Στο 76 ο Πορτογάλος Ντιόγκο Ζώτα με πλασέ διαμόρφωσε το 2-0, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στη σεμνή τελετή. Οι φιλοξενούμενοι το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσουν στο τελικό 2-1 με το Ράσφορντ στις καθυστερήσεις, αλλά μέχρι εκεί. Οι Wolves προκρινόταν έτσι στα ημιτελικά του κυπέλου Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 1998, ενώ η Manchester έμεινε έξω από ένα ακόμη στόχο και υπέστη τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της μετά από αυτή κόντρα στην Arsenal για το πρωτάθλημα.